Δεν πίστευα στα μάτια τους αρκετοί δήμαρχοι τουριστικών περιοχών του νησιού μας όταν αντίκρισαν τα χρηματικά ποσά που θα δοθούν φέτος για ναυαγοσωστική κάλυψη, την ώρα μάλιστα που το κόστος είναι διπλάσιο σε σχέση με πέρυσι για κάθε ναυαγοσωστικό πύργο. Τα υπόλοιπα όταν τα βάλει ο Δήμος από ίδιους πόρους, οι οποίοι πόροι, για να προλάβω ερωτήσεις, δεν καλύπτονται από το κόστος παρακόλλησης ομπρελοκαθισμάτων. Το κόστος για να καθαρίσουμε τις παραλίες, για να καλύψουμε τις παραλίες με ναυαγοσώστες και για να τοποθετήσουμε χημικές τουαλέτες ανέρχεται στις 260.000 ευρώ. Το Υπουργείο πέρυσι μας χρηματοδότησε με 120.000 ευρώ, ενώ φέτος με 99. Η διαφορά είναι τεράστια. Θα πρέπει να υπάρξει μια επιπλέον χρηματοδότηση και μάλιστα γενναία. Στο Δήμο Θεστού μπορεί να είναι 112.000 ευρώ σαν πίστοση, αλλά φυσικά δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της ναυαγοσωστικής κάλυψης. Δεν μπορούμε να τα βρούμε αυτά τα χρήματα. Προσθέθηκαν οι αποκινητοδοτές, προσθέθηκε το jet ski. Σίγουρα αυτά τα εργαλεία είναι εργαλεία τα οποία βοηθούν στη διάσωση και συντελούν στην καλή τέλεση σε μια διάσωση. Από εκεί και πέρα τα κονδύλια που δίνουν δόντως στους Δήμους είναι πολύ χαμηλά, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατον για οποιοδήποτε Δήμο να ανταπεξέλθει. Συνέπεια να υπάρχει οικονομική αδυναμία κάλυψης του αυξημένου κόστους ναυαγοσωστικής κάλυψης, με τους δημάρχους να διεκδικούν επιπλέον κονδύλια. Οι επιχορήγησεις για κάθε πύργο στο Δήμο Χερσονήσου και γενικά σε όλους τους Δήμους υπολογίζεται από 38 μέχρι 40.000 τη σεζόν. Οι επιχορήγησεις για το Δήμο Χερσονήσου πέρυσι ήταν γύρω στα 320.000 ευρώ, φέτος ανέρχεται στις 275 περίπου χιλιάδες. Θα δούμε το τελικό κόστος των εξόδων για όλη τη σεζόν και θα αιτηθούμε την υπόλοιπη διαφορά, αν μπορεί να μας την καλύψει το κράτος. Τη δυσαρέσκειά του εξέφρασε και ο Δήμαρχος Φεστού, ο οποίος χαρακτηρίζει υπερβολικά μεγάλο τον αριθμό ναυαγοσωστών σε ορισμένες παραλίες. Σε παραλίες που πέρσι υπήρχε ένας ναυαγοσώστης, φέτος η Επιτροπή θεώρησε καλός να ορίσει τρεις ναυαγοσώστες. Θεωρώ ότι αυτό που έγινε είναι υπερβολή, για το λόγο ότι ναι, μεν η παραλία μπορεί να είναι μεγάλη, αλλά το τμήμα όμως της παραλίας, το οποίο είναι πολυσύχναστο, είναι η μισή και σε κάποιες περιπτώσεις και λιγότερο από τη μισή παραλία. Πιστεύω ότι ο ναυαγοσώστης δεν θα έπρεπε να ξεκινάει στη 1 του Ιούνιου και επίσης το ωράριο δεν θα έπρεπε να ήταν 16 π.χ. Όπως επίσης γιατί να τελειώσει στο τέλος του Σεπτέμβρη. Και ο Οκτώβριος είναι καλός μήνας, να έρθουν όλοι οι ΕΠΑΕ. Τη συμβουλή σου δώστη. Μα έχουμε και δίπλα μας καλό ναυαγοσώστη. Συνολικά στην Κρήτη, η επιχορήγηση Δήμων για την κάλυψη των σχετικών δαπανών σε οργανωμένες ημί παραλίες ανέρχεται στο 1.384.000 ευρώ. Ενδεικτικά, η επιχορήγηση στο Δήμο Πλατανιά ανέρχεται σε 170.400 ευρώ, 232.378 στο Δήμο Χερσονήσου, 172.496 στο Δήμο Ρεθύμνου, 99.380 ευρώ στο Δήμο Μαλεβιζίου, 112.567 ευρώ στο Δήμο Φεστού, 26.272 ευρώ στο Δήμο Αγίου Νικολάου και 19.237 ευρώ στο Δήμο Σιτίας.